Αγαπητοί τηλεθεατές του Άστρα, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε την εκπομπή «Θέλω την υγεία μου» από το κανάλι του Άστρα. Πρώτη εκπομπή για τη χρονιά φέτος και θα θέλαμε τόσο εγώ όσο και όλοι οι συντελεστές της εκπομπής και η κυρία Τηγόνη Παπαϊωάννου να σας δώσουμε τις θερμότερες ευχές μας για τη νέα χρονιά και με δύναμη και υγεία να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση που βιώνουμε σήμερα όλοι μας. Στην πρώτη εκπομπή της χρονιάς θα έχουμε καλεσμένους τον κύριο Γεώργιο Βασιλόπουλο, καθηγητή αιματολογίας και διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, όπου θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες για την εξέλιξη του εμβολιασμού. Στη συνέχεια, ο κύριος Πινακάς Βασίλης, ιατρός παθολόγος και πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου της Θεσσαλίας, θα μας δώσει απαντήσεις για τον κορονοϊό και θα μας κάνει και έναν απολογισμό για το έργο της περιφέρειας στην πανδημία, στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Και θα κλείσουμε την εκπομπή μας με τον κύριο Σοκράτη Καραουλάνη, επιμελητή Α της Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, όπου θα μας δώσει σημαντικές συμβουλές για την αντιμετώπιση της καραντίνας σε όλες τις ηλικιακές ομάδες του πληθυσμού. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να δούμε τον κύριο Βασιλόπουλο και στη συνέχεια θα έχουμε τον κύριο Πινακά μαζί μας. Βρισκόμαστε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Κοντά μας είναι ο κύριος Βασιλόπουλος Γεώργιος, καθηγητής αιματολογίας και διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Λάρισας. Καλησπέρα σας, κύριε Βασιλόπουλε. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο που μας διαθέτετε και σας ευχόμαστε καλή χρονιά με την ευκαιρία της πρώτης εκπομπής της χρονιάς. Εύχομαι και εγώ σε εσάς το ίδιο. Θέλω να μεταφέρω και τις ευχές του διοικητή μας, τον κύριο Κατσικονούρη, για καλή χρονιά και καλή φώτιση σε όλους. Μια και είναι και η μέρα των Θεοφανίων σήμερα. Σήμερα που κάνουμε τη συνέντευξη, βεβαίως. Κύριε Βασιλόπουλε, θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο αυτή τη συνέντευξη για να ενημερώσουμε το κοινό για το θέμα και του εμβολιασμού, αλλά και της κατάστασης που επικρατεί σήμερα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Ας ξεκινήσουμε από την κατάσταση που επικρατεί σήμερα εδώ. Στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο. Ναι, η κατάσταση θα έλεγα ότι αρχίζει, ας πούμε, το πρόβλημα και ξεφουσκώνει σιγά σιγά. Είμαστε σε αποσυμφόρηση των κλινών. Έχουμε περίπου 50% ελεύθερα κρεβάτια στη ΜΕΘ αυτή τη στιγμή, αν προκύψουν δηλαδή προβλήματα, και περισσότερο από το 70% των κρεβατιών που είναι για τις απλές νοσηλείες τους COVID ελεύθερες. Άρα, εάν όμοι γέννητο υπάρξει τρίτο κύμα, αυτή τη στιγμή είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε περίπου τον αριθμό των περιστατικών που είχαμε και τον Νοέμβριο, που τα πράγματα ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Όσον αφορά τους εμβολιασμούς. Πριν προχωρήσουμε λίγο στους εμβολιασμούς, θα ήθελα να μου πείτε λιγάκι το εξής. Είχαμε φτάσει τον Νοέμβριο περίπου σε πληρότητα 100% των κλινών. Είχαμε φτάσει. Άρα, απευχόμαστε να υπάρχει το τρίτο κύμα πρώτα, να κλείσουμε το θέμα αυτό, γιατί το θέμα του εμβολιασμού είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλω να το αναλύσουμε λιγάκι πιο αναλυτικά. Ωραία. Όσον αφορά το τρίτο κύμα, εύχομαι να μην υπάρξει στο βαθμό που υπήρξε. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει σχετικά κατανοήσει το πρόβλημα. Όλοι έχουν κάποιον γνωστό που πέρασε ή που μπορεί να έχασε ζωή. Οπότε νομίζω όλοι φυλάσσουν λίγο παραπάνω, προσέχουν παραπάνω. Η μάσκα είναι το σημαντικότερο όλων, η αποφυγή συγχρωτισμού επίσης. Αν ακολουθήσουμε αυτές τις επιταγές της πρόληψης, δεν θα έχουμε το πρόβλημα. Φαίνεται βέβαια να υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Από ό,τι διαβάζω στην Αθήνα, με τα λίματα υπάρχει μια ένδειξη ότι ίσως υπάρχει κάτι. Ακόμα εδώ δεν έχουμε τέτοια ένδειξη. Ακόμα είμαστε σε διαδικασία βελτίωσης των επιδημιολογικών δεδομένων. Πολύ ευχαριστώ. Εύχομαι να μείνει αυτό, έτσι. Είναι, ναι, είναι ευχάριστο. Γιατί πραγματικά όλοι έχουμε χάσει τη ζωή μας. Χάσαμε τη ζωή μας, χάσαμε τις φυσικές μας συμπεριφορές όπως ξέραμε μέχρι τώρα. Προσέχουμε παραπάνω. Καλό είναι βέβαια κάποια πράγματα να μείνουμε. Το είχα πει και χθες ότι οι Έλληνες έχουμε λίγο παραπάνω φυσική επαφή από τους υπόλοιπους λαούς.
ας κρατήσουμε λίγο αποστάσεις όπου μπορούμε, δεν είναι κακή ιδέα. Ναι. Έτσι. Οπότε... Ας περάσουμε λοιπόν τώρα στους εμβολιασμούς. Να ξεκινήσουμε από το κομμάτι που γίνεται αυτή τη στιγμή εμβολιασμός στους υγειονομικούς της χώρας και κατ' επέκταση και εδώ στο νοσοκομείο. Για πείτε μας λιγάκι πώς εξελίσσεται το εμβολιασμό. Εμείς ήμασταν από τα πρώτα 5 νοσοκομεία τα οποία εντάχθηκαν στο πρώτο πρόγραμμα εμβολιασμού. Είχαμε προείπει και είχαμε θετικές έτσι, κόσμο δηλαδή που θέλει να εμβολιαστεί περίπου το 40% των εργαζόμενων στο νοσοκομείο. Ξεκινήσαμε νομίζω πριν από 8 μέρες. Μέχρι σήμερα που μιλάμε έχουμε συμπληρώσει 755 δόσεις εμβολίου από τις 900 περίπου που είχαμε αρχικά προγραμματίσει. Θέλω να πω ότι το εμβόλιο είναι ασφαλέστατο. Δηλαδή μέχρι σήμερα από τα 755 είχαμε μόνο 3 περιστατικά με ήπιες αλλεργικές αντιδράσεις, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν με απλούς τρόπους, έτσι, χωρίς τίποτα επεμβατικό. Οπότε θέλω να το μεταφέρω στον κόσμο να μην φοβάται. Το εμβόλιο είναι ασφαλές και νομίζω και σε βάθος χρόνου θα αποδείξει την ασφαλειά του, γιατί νομίζω ότι είναι ίσως το ασφαλέστερο εμβόλιο εξ όλων των εμβολίων τα οποία έχουν κατασκευαστεί από απαρχής παραγωγής εμβολίων. Ήταν το επόμενο ερώτημα που θα ήθελα να σας θέσω για τις παρενέργειες, γιατί πραγματικά ο κόσμος ανησυχεί. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι το καλύψατε με την απάντησή σας, ότι δεν πρέπει να φοβάται ο κόσμος και να μην είμαστε στη διαδικασία να αμφισβητούμε την ιατρική κοινότητα για τις συμβουλές μάλλον που μας δίνει για όλο αυτό. Ναι, να μην αμφισβητούν. Αν έχουν γνώσεις παραπάνω, και εγώ προκαλώ διάφορους έτσι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που μου λένε, αν έχουν γνώσεις παραπάνω να τις μάθω και εγώ, γιατί εντάξει και εμείς μαθαίνουμε κάθε μέρα, έτσι δεν είναι, δεν τα ξέρουμε όλα ας πούμε, αλλά από ό,τι φαίνεται μέχρι σήμερα στα περίπου 2-2,5 εκατομμύρια των ανθρώπων που έχουν εμβολιαστεί δεν έχουν υπάρξει παρενέργειες. Σε όλα τα εμβόλια υπάρχει ένα μικρό ποσοστό παρενέργειες. Υπάρχει, εντάξει, γιατί μπαίνει μέσα ένας καινούριος οργανισμός, όταν κάνουμε δηλαδή ιούς ολόκληρους, μια πρωτεΐνη. Στην προκειμένη περίπτωση μπαίνει ένα μικρό RNA, ντυμένο μέσα σε λιποσωμάτια, το οποίο ας πούμε, αν το θέλετε από πλευράς εμβολίων, πρέπει να είναι το πιο αθώο εμβόλιο που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα, που δεν έχει καμία πιθανότητα ούτε να μπει στο γενετικό μας υλικό, ούτε τίποτα. Θα κάνει τη δουλειά του και σε λίγο θα φύγει. Ένα άλλο ερώτημα που θέλω να σας θέσω, κύριε Βασιλόπουλο, και που μας το θέτουν πάρα πολλοί τηλεθεατές, είναι πότε θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός των πολιτών. Ναι. Έχετε κάποια έτσι πληροφορία, πώς θα εξελιχθεί δηλαδή η πληθυσμιακή ομάδα που θα εμβολιαστεί. Σαφή πληροφορία δεν έχω παραπάνω από εσάς. Εμείς γνωρίζουμε ότι θα τελειώσουμε πρώτα με το νοσοκομείο μας, μετά με το ΕΚΑΒ, μετά με τα κέντρα υγείας στην περιφέρεια όλα. Για το επέκεινα δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς θα γίνει, αλλά αυτό που μάλλον το Υπουργείο προόριστε να κάνει είναι να δώσει τα εμβολιαστικά κέντρα τα οποία είναι στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και εκεί να αρχίζει ο γενικός πληθυσμός να απευθύνεται και νομίζω ότι αυτό θα γίνει μέσω της άειλης συνταγογράφησης και της επικοινωνίας με SMS για να κλείνει το ραντεβού κτλ. Γενικά το σύστημα των εμβολιασμών είναι ιδιαίτερα, αν θέλετε, κοντρολαρισμένο, έτσι είναι υπό έλεγχο, γιατί ένα το εμβόλιο είναι ακριβό, δεύτερον θέλουν να γνωρίζουν ακριβώς τι συμβαίνει, οπότε κάθε δόση, κάθε μάλλον φιαλίδιο πηγαίνει σε 5 άτομα. Άρα προς το παρόν το Υπουργείο μάλλον θέλει να γνωρίζει ακριβώς ποιοι το παίρνουν, τι παρενέργειες έχουν, ούτως ώστε να υπάρξει ένας καλός έλεγχος, γιατί κακά τα ψέματα είναι μια καινούργια τεχνολογία και πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Εμείς θα είμαστε συνέχεια σε επαφή, έτσι ώστε κάθε νέο δεδομένο που θα προκύπτει για αυτό που μας ρωτούν οι τηλεθεατές, να τους δώσουμε όσες περισσότερες πληροφορίες μπορούμε για να μπουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ανησυχούν. Υπάρχει και η ομάδα των ανθρώπων που έχουν νοσήσει από κορονοϊό. Αυτοί σε ποια γραμμή βρίσκονται, γιατρέ? Κανονικά θα πάνε στη δεύτερη γραμμή. Βέβαια υπάρχει ένα σχετικά περίεργο λίγο με τον κορονοϊό, ότι πάρα πολλοί πέρασαν την ίωση αυτή χωρίς να έχουν συμπτώματα. Και αυτό που φαίνεται είναι ότι αυτοί που είναι ασυμπτωματικοί δεν έφτιαξαν αντισώματα. Μάλιστα. Οπότε δεν ξέρω τι σκέφτεται το Υπουργείο να κάνει, αλλά πρακτικά αυτοί οι οποίοι έχουν περάσει ασυμπτωματική νόσο πρέπει να εμβολιαστούν. Μάλιστα. Γιατί τα επίπεδα των αντισωμάτων, από ό,τι έχω δει σε μελέτες, είναι σχετικά χαμηλά, μη προστατευτικά. Αυτό δεν το είχαμε ξανακούσει. Ακούγαμε μόνο το ότι όσοι έχουν νοσήσει θα μπουν σε δεύτερη γραμμή. Άρα μας λέτε σήμερα κάτι καινούριο,
Γιατί πρέπει να υπάρχει πολύς πληθυσμός και νέοι άνθρωποι που έχουν νοσήσει και το περάσαν, όπως είπατε, χωρίς να το έχουν αντιληφθεί. Ναι, για συμπτωματική νομίζω θα υπάρξει οδηγία ότι θα πρέπει να κάνουν εμβόλιο, γιατί από ό,τι φαίνεται τα αντισώματά τους είναι πολύ χαμηλά. Πολύ χαμηλά, μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε να μας προσθέσετε κάτι άλλο πάνω στο θέμα του εμβολίου. Όχι, θέλω να κοιτάξω όλους τους πολίτες στα μάτια, να τους πω να μην φοβούνται ότι θα πρέπει να το κάνουν το εμβόλιο και θα πρέπει να ζυγίσουν τα κέρδη που θα αποκομίσουν από το εμβόλιο έναντι των μηδαμινών κινδύνων που έχουν αν το κάνουν. Αν τα σκεφτούν αυτά τα πράγματα καλά, νομίζω είναι το μόνο που έχουν. Και το άλλο που θέλω να πω είναι ότι δεν θα απαλλαγούμε από τον κορονοϊό μόνο με το εμβόλιο. Χρειάζονται μέτρα ατομικής προστασίας, τα οποία είναι αποφυγή των συγχρονισμών, χρήση μάσκας και πολύ καλή υγιεινή. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βασιλόπουλε. Και εγώ. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και πάλι κοντά σας. Καλώς ήρθατε στην Panidis Medical Shop. Δραστηριοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια στον τομέα της υγείας, προσφέροντας λύσεις σε κάθε πρόβλημα ιατρικής φύσης. Η εξειδικευμένη γνώση του εκπαιδευμένου υπαλληλικού προσωπικού μας, σε συνδυασμό με τη συνεχή υποστήριξη του ασθενούς, χαρακτηρίζουν την ποιότητα παροχής υπηρεσιών της εταιρείας μας. Η ομάδα της Panidis Medical Shop στελεχώνεται από έμπειρους νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτή και άλλες ειδικότητες. Η Panidis Medical Shop διαθέτει προϊόντα που δίνουν εγγυημένες λύσεις για κάθε πρόβλημα ιατρικής φύσης, όπως είδη ιατρικά, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά, αναπνευστικά, επιθέματα ελκών και κατακλύσεις, είδη μαστεκτομής, είδη ακράτειας, ακουστικά βαρικοείας, ορθωτικά πέλματα και προσωτικά μέλη. Η Panidis Medical Shop είναι συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ και εκτελεί όλες τις συνταγές. Πλέον, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας, η εταιρεία μας προσφέρει προς το κοινό δωρεάν υπηρεσίες όπως το τεστ ακοής και το πελματογράφημα. Θα χαρούμε να σας υποδεχθούμε στο χώρο μας και να σας φανούμε χρήσιμοι. Η εταιρεία Home Sweet Home Φάνης Κοντόπουλος βρίσκεται στο χώρο των μεταφορών εδώ και περισσότερα από 12 χρόνια. Έχοντας έδρα τη Λάρισα, η ομάδα μας αναλαμβάνει μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών, προσφέροντας άμεσες λύσεις σε μεταφορές και μετακομίσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να σας βοηθήσουμε, εκτιμώντας το κόστος της μετακόμισής σας και αναλαμβάνοντας όλη την απαιτούμενη διαδικασία, όπως το μπαλάζ επίπλων και τη συσκευασία των υλικών. Θα μας βρείτε Δωτίου 5 Λάρισα. Η
Η ΕΚ Δήμητρα. Σπουδές που συναντούν την εποχή. Τουριστική Ακαδημία, Ακαδημία Μόδας και Ομορφιάς, Επαγγέλματα Υγείας, Παιδαγωγικά και Αθλητισμός, Οικονομία και Νέες Τεχνολογίες. Σπουδές σε 8 τομείς με περισσότερες από 40 ειδικότητες. Σπούδασε στην πόλη σου σε ειδικότητες αιχμής με άμεση επαγγελματική αποκατάσταση και νιώσε σίγουρος για την επιλογή σου. Εκπαιδεύσου από τους καλύτερους. Σπούδασε το επάγγελμά σου και εξασφάλισε το μέλλον σου. Η ΕΚ Δήμητρα, η πρώτη σου επιλογή. Ακαδημαϊκές σπουδές στην πόλη σου και με βρετανικό δίπλωμα. Λάρισα, Παλαιολόγου 19, έναντι ΟΣΕ, Βόλος, Φερόν 65, Old City. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα και μαζί μας ο κύριος Πινακάς, όπως είπαμε και πριν. Θα ξεκινήσουμε τη συνέντευξη, κύριε Πινακά. Πριν ξεκινήσουμε τα ερωτήματα όμως για το εμβόλιο, θα ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση, σαν και αντιπεριφερειάρχης, καθώς έχετε πολλές ιδιότητες, αλλά σήμερα σας καλέσαμε περισσότερο σαν ιατρό-παθολόγο. Όμως δεν μπορούμε να παραλείψουμε και μια αναφορά στην ιδιότητά σας σαν πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου της Θεσσαλίας. Να μας πείτε λιγάκι τι έχετε κάνει για τη χρονιά που πέρασε σαν περιφέρεια για να αντιμετωπίσετε την πανδημία και ποιος είναι ο σχεδιασμός για τη νέα χρονιά που ξεκίνησε. Καλησπέρα κυρία Πουσολοπούλου, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να ευχηθώ ευτυχισμένο το νέο έτος με υγεία και προκοπή για όλο τον κόσμο και σύντομα να απαλλαγούμε από αυτή τη μάστιγα του κορονοϊού και να πάρουμε πίσω τις κανονικές μας ζωές. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας από την πρώτη στιγμή ανέλαβε ευθύνες και μάλιστα και ευθύνες που δεν τις αναλογούσαν. Βρέθηκε μπροστά στην πρώτη γραμμή της μάχης για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορονοϊού και την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού. Ήδη από το πρώτο κύμα της πανδημίας ενισχύσαμε τα νοσοκομεία με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Φροντίσαμε μέσω του ΕΣΠΑ να δοθούν 25 εκατομμύρια συνολικά και για το πρώτο και για το δεύτερο κύμα, τόσο για το τεχνολογικό εξοπλισμό όσο και για 450 προσλήψεις προσωπικού που είχαν ανάγκη τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας για την ενίσχυσή τους για 2 χρόνια για την αντιμετώπιση του COVID-19. Από την πρώτη στιγμή, σε ένα σχέδιο αντιμετώπισης του πρώτου κύματος κορονοϊού με την κρίση που είχαμε στον οικισμό της Νέας Σμύρνης, ανοίξαμε την αρρωγή και κάναμε ένα κέντρο καραντίνα στην καραντίνα για τον περιορισμό της διασποράς του στην κοινότητα των Ρωμά. Που είχε και ιδιαίτερη επιτυχία. Ακριβώς ένα πρωτότυπο σχέδιο που για πρώτη φορά εφαρμόστηκε και μάλιστα το υιοθέτησαν και άλλες περιοχές και της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού. Έγινε η χνηλάτιση πάλι με ένα πρωτότυπο σχέδιο τις ημέρες 07-14, το οποίο ακολουθείται από ό,τι γνωρίζουμε και σε πανελλαδικό επίπεδο, γιατί είναι ένα σχέδιο που πραγματικά μας δείχνει ακριβώς τη διασπορά βάσει της ιχνηλάτησης στις ημέρες 07 και 14 ή 05-10 τώρα με τα νέα δεδομένα. Κάναμε ιχνηλατήσεις, δειγματοληψίες, συνεργαστήκαμε με τις κινητές ομάδες του ΕΟΔΗ, της ΚΟΜΗ, που είναι ειδικού σκοπού, για τις ιχνηλατήσεις και τις δειγματοληψίες, με μαζικές δειγματοληψίες σε πάνω από 56.000 τεστ μέχρι σήμερα, τόσο αποτελέσματα των ιχνηλατήσεων όσο και μαζικά δειγματοληπτικά τεστ, ειδικά στο δεύτερο κύμα του κορονοϊού που έχουμε από τα τέλη Οκτωβρίου. Κάνουμε τις δράσεις με τα drive-thru testing, μαζικά τεστ δηλαδή, παρέχοντας τα δωρεάν σε όλους τους συμπολίτες μας, με ασφάλεια, σε όλες τις περιφερειακές ενότητες, με επαναληψιμότητα, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε μία εικόνα της διασποράς του κορονοϊού στην κοινότητα, αλλά και οι πολίτες να μην προσφεύγουν στα νοσοκομεία για να κάνουν τα τεστ, να αποσυμφορήσουμε και τα νοσοκομεία που το έχουν τόσο πολύ ανάγκη, και να μπορέσουμε να δώσουμε και τη δυνατότητα δωρεάν οι συμπολίτες μας να κάνουν αυτό το τεστ γρήγορο αντιγόνου, το rapid test όπως το γνωρίζουμε, και με ασφάλεια. Και γίνεται όχι μόνο στους μεγάλους δήμους, αλλά γίνεται και σε περιφερειακούς δήμους και όπου χρειάζεται, όπου βλέπουμε με βάση τα δεδομένα που έχουμε από τις νοσηλείες ότι υπάρχει μεγαλύτερη διασπορά, πραγματοποιούνται αυτά τα rapid test. Το ίδιο προγραμματίζουμε και για τη νέα χρονιά. Ήδη έχει βγει πρόγραμμα για όλες τις περιφερειακές ενότητες, θα συνεχιστεί για όλο τον μήνα Ιανουάριο σε όλες τις περιφερειακές ενότητες και σε περιφερειακούς δήμους. Γίνονται πάρα πολλές ιχνηλατήσεις σε όλο αυτό το διάστημα από τις κινητές ομάδες υγείας σε γυροκομεία, σε κλειστές δομές,
όπου μας ζητήθηκε σε φορείς, σε δομές όπως ο ΕΦΚΑ, η αποκεντρωμένη περιφερειακή διοίκηση, το ΚΕΘΑ και οπουδήποτε σε ιδιωτικές κλινικές, σε επιχειρήσεις. Πραγματοποιούμε όλο αυτό το διάστημα σε συνεργασία με τις κινητές ομάδες τα τεστ που χρειάζονται, τόσο τα μοριακά τεστ αλλά όσο και τα rapid test, και προσπαθούμε, καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε έγκαιρα να βρίσκουμε τις εστίες που αποτελούν κίνδυνο διασποράς του κορονοϊού και να τις περιορίζουμε. Να σας θυμίσω ότι πολλές φορές το καλοκαίρι σε διάφορες εστίες που παρουσιάστηκαν λόγω της έγκαιρης παρέμβασης, της έγκαιρης ιχνηλάτησης, αυτές περιορίστηκαν, όπως μετά το γάμο στον Αμπελώνα, όπως σε κάποια κέντρα εστιατόρια διασκέδασης στη Μαγνησία και σε πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις. Οπότε είναι σίγουρα αποδεδειγμένα δηλαδή ότι όλες αυτές οι ενέργειες έχουν περιορίσει την εξάπλωση του ιού σε μεγαλύτερη μάζα του πληθυσμού, έτσι. Όλες οι ενέργειες που γίνονται έχουν τρία βασικά σχέλη. Το πρώτο αφορά την πρόληψη. Για την πρόληψη έχει γίνει εξ αρχής και γίνεται συνεχόμενα ενημέρωση των συμπολιτών μας για τον κορονοϊό, το τι είναι ο κορονοϊός και το πώς πρέπει να προστατευόμαστε. Τα μέτρα ατομικής προστασίας, δηλαδή όπως τα έχει ορίσει η ΟΗΔΗ και η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου, αφορά την πρόληψη σε επίπεδο ιχνηλάτησης και μαζικών τεστ σε όλες αυτές τις δομές που σας προανέφερα, και αφορά και την οργάνωση και τον εξοπλισμό των νοσοκομείων έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τα περιστατικά COVID. Το δεύτερο, που δεν είναι η πρόληψη, αφορά το επίπεδο της αντιμετώπισης. Η αντιμετώπιση γίνεται, όπως γνωρίζετε, στα νοσοκομεία, είτε δευτεροβάθμια είτε τριτοβάθμια νοσοκομεία. Εκεί φροντίσαμε, ενισχύοντάς τα, ειδικά για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, με τα 25 εκατομμύρια που σας προανέφερα, για την πρόσληψη προσωπικού, 450 προσλήψεις, ειδικά για την αντιμετώπιση του COVID-19 και για τον νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσουν για να πάρουν αναπνευστήρες στις μονάδες ΜΕΘ, για να οργανώσουν τα ΤΕΠ, για να οργανώσουν τις κλινικές COVID-19. Επίσης εδώ θα ήταν παράληψή μου να μην αναφέρω ότι φροντίσαμε με ενέργειες και πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας του Κώστα του Αγοραστού να κινητοποιήσουμε και πολλούς ιδιώτες οι οποίοι προσέφεραν δωρεές εθελοντικά, όχι σε χρήμα, αλλά σε είδος, σε αναπνευστήρες, σε ειδικά υλικά που χρειαζόταν τα νοσοκομεία, έτσι ώστε να υπερκεράσουμε τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και σύντομα, με ταχύτατους ρυθμούς, να προμηθευτούν όλα τα νοσοκομεία τον απαραίτητο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Και το τρίτο επίπεδο αφορά την αντιμετώπιση μετά το νοσοκομείο, και εδώ και που δεν αφορά μόνο την νοσηλεία ή την πρόληψη του κινδύνου της διασποράς του κορονοϊού, αλλά αφορά και τις συνέπειές του στην κοινωνία και την οικονομία. Και εδώ με πολλά προγράμματα, με το πρόγραμμα ΑΝΑΣΑ, με το πρόγραμμα ΑΝΑΣΑ 2 που θα βγει τώρα και έχει ανακοινωθεί από τον Περιφερειάρχη, με τη χρηματοδότηση 50 εκατομμύρια που δώσαμε στο πρώτο κύμα του κορονοϊού για να πληρωθούν όλοι αυτοί που βρισκόταν σε αναστολή εργασίας, φροντίσαμε να στηρίξουμε και την κοινωνία, το επίπεδο της κοινωνίας και της οικονομίας. Πολύ σημαντικά. Δεν μπορώ λοιπόν να σας δικακόψω, κύριε Πυρακά, για να μπορέσουμε να δώσουμε τις πληροφορίες σε όλες αυτές. Η κρίση της πανδημίας του κορονοϊού είναι παγκόσμια. Δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, δεν αφορά μόνο τη Θεσσαλία. Και δυστυχώς δεν είναι μόνο που είναι οι κυριότερες συνέπειες, οι συνέπειες στην υγεία, την ατομική και τη δημόσια υγεία, αλλά αφορούν και την ίδια την κοινωνία, τη συνοχή της, τη συνέχεια της κοινωνικοποίησης του ατόμου, αλλά και την επιβίωση, την οικονομία. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και είμαστε σε εγρήγορση, έτσι ώστε σε αυτό το πολυμέτωπο που έχουμε να αντιμετωπίσουμε από αυτή την πανδημία, που είναι ένα πρωτόγνωρο εγχείρημα, είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση για όλη την ανθρωπότητα, να μπορέσουμε να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, να ενώσουμε και να συσπυρώσουμε δυνάμεις, έτσι ώστε να αποδώσουμε το καλύτερο στους συμπολίτες μας. Αυτά είναι πολύ σημαντικά όλα που μας λέτε και αφορούν το ρόλο σας σαν πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, όπως προαναφέραμε και πριν. Να συνεχίσουμε λιγάκι τη συνέντευξη, καθώς έχουμε δεχτεί πολλά ερωτήματα από τους τηλεθεατές μας. Ανησυχούν και θέλουν να ενημερωθούν για το εμβόλιο
Και το θετικό είναι ότι ακούμε και μεγάλη ανησυχία για το πότε θα το κάνω. Μα πότε θα το κάνω, δηλαδή, πότε που θα απευθυνθώ να κλείσω ένα ραντεβού. Και θέλουμε, όπως είπαμε και στην αρχή στην εκπομπή στους τηλεθεατές μας, ότι τους δώσουμε κάποιες απαντήσεις όσες μπορούμε σήμερα και θα είμαστε συνέχεια στην πρώτη γραμμή για να σας δώσουμε όλες τις νέες εξελίξεις και τα νέα δεδομένα που θα προκύψουν πάνω για τον εμβολιασμό. Άρα λοιπόν, πείτε μας τώρα σαν ιατρός παθολόγος πια, γιατί πρέπει να κάνουμε το εμβόλιο. Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε για τα εμβόλια ότι έχουν σώσει εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές από τη στιγμή που έχουν ανακαλυφθεί και χρησιμοποιούνται όχι μόνο για την θωράκιση της ατομικής υγείας, αλλά και για τη θωράκιση της δημόσιας υγείας. Δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει ότι από τη στιγμή που υπάρχουν τα εμβόλια και παρατάθηκε το προσδόκιμο επιβίωσης, δηλαδή ζούμε περισσότερα χρόνια, αλλά και ζουν περισσότεροι άνθρωποι χάρη στην ανακάλυψη και τη χρήση των εμβολίων και του εμβολιασμού. Ναι. Γι' αυτό και όλες οι σύγχρονες χώρες θα έχουν εντάξει στο πρόγραμμα εμβολιασμού που η κάθε χώρα έχει καταρτήσει. Ξεκαθαρίζοντας αυτό ότι τα εμβόλια είναι χρήσιμα, έχουν σώσει ανθρώπινες ζωές, έχουν παρατείνει το προσδόκιμο επιβίωσης, έγινε ένας αγώνας δρόμου για να βρεθεί το εμβόλιο για αυτή την μάστιγα της πανδημίας του κοροναϊού. Γιατί βρέθηκε τόσο γρήγορα? Γιατί έπεσε όλη η επιστημονική κοινότητα πάνω στο να βρεθεί όσο το δυνατόν συντομότερα αυτό το εμβόλιο, τηρώντας όλες τις επιστημονικές διαδικασίες, όπως αυτές προβλέπονται, με τα πρωτόκολλα που προβλέπονται, με τα στάδια ελέγχου που προβλέπονται, σε εργαστηριακό επίπεδο, σε επίπεδο πειραματικό, είτε σε ζώα, και μετά σε επίπεδο δοκιμασίας σε εθελοντές, όπως και έγινε και έχουν ανακοινωθεί από όλες τις εταιρείες αυτές που έχουν εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία της ανέβρεσης του κατάλληλου εμβολίου. Ακούγεται, να σας διακόψω λίγο, ακούγονται κάποια, να το πω έτσι, μηνύματα, ότι πώς βρήκαν αμέσως για τον κορονοϊό και δεν βρήκαν, ας πούμε, για τον καρκίνο. Εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι άλλο είναι ένας ιός και άλλο είναι μία πάθηση του οργανισμού, έτσι. Θεωρώ ότι δεν έχει καμία σχέση το ένα πράγμα με το άλλο, έτσι. Παρόλα αυτά, το συγκεκριμένο εμβόλιο, που είναι με την τεχνική του mRNA, γίνεται αναζήτηση από την επιστημονική κοινότητα και γίνεται έρευνα με το συγκεκριμένο τύπο εμβολίου για να αντιμετωπιστούν και παθήσεις όπως είναι ο καρκίνος. Πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι πολύ ελπιδοφόρο το ότι χρησιμοποιείται αυτός ο τύπος του εμβολίου με το αντιγραφικό νουκλεοτίδιο που αντιγράφει την πρωτεΐνη S του ιού και δίνει το μήνυμα, κάνει τον αγγελιοφόρο δηλαδή στον οργανισμό, να παράγει αυτή την πρωτεΐνη για να δημιουργήσει αντισώματα. Αυτού του είδους της τεχνολογίας του εμβολίου αναζητείται εδώ και αρκετά χρόνια από τους επιστήμονες να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση όχι μόνο ιογενών λοιμόξεων, αλλά και παθήσεων όπως αναφέρατε πριν του καρκίνου. Και είναι ελπιδοφόρο το ότι βρέθηκε τρόπος να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κοροναϊού. Έχουμε σύντομα να μπορέσει να πέσει έχουμε και αυτό σαν όπλο στη μάχη του καρκίνου. Ναι. Σε ό,τι αφορά το γιατί βρέθηκε τόσο γρήγορα, σας εξήγησα και πριν ότι η ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Απόγνωση. Και πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που λέγεται κοροναϊός. Δεν είναι μόνο οι συνέπειες στην υγεία, είναι και οι συνέπειες στην οικονομία, οι οποίες είναι τρομακτικές και θα δημιουργήσουν τρομακτική φτώχεια σε παγκόσμιο επίπεδο. Γι' αυτό και έριξε όλες τις δυνάμεις η επιστημονική κοινότητα, έριξαν πάρα πολλά χρήματα οι κυβερνήσεις και οι οργανισμοί σε παγκόσμιο επίπεδο για την ανέβρεση αυτού του εμβολίου. Είναι ασφαλές. Ακριβώς. Ήξερα ότι θα με ρωτήσετε αυτό. Ακριβώς, ναι. Από τις πληροφορίες που έχουμε από τους παγκόσμιους οργανισμούς ελέγχου, τους μεγάλους οργανισμούς ελέγχου για όλα τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε. Υπάρχουν ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Έλεγχο των Φαρμάκων και την Έγκρισή τους, ο Οργανισμός των Ηνωμένων Πολιτειών και ούτω καθεξής οι μεγάλοι οργανισμοί. Αυτοί έχουν πάρα πολύ αυστηρά κριτήρια και ειδικά για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ελέγχου Φαρμάκων τα κριτήρια που έχουν είναι πάρα πολύ αυστηρά και γίνεται πλήρης έλεγχος όλων των φακέλων που καταθέτουν οι εταιρείες.
Σε αυτή την περίπτωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είδατε ότι υπήρξε και μια καθυστέρηση σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό γιατί γίνεται ακόμη πιο υψισταμένος έλεγχος από πολύ πιο πολυπληθή σύσταση της επιστημονικής εταιρείας. Έχουν δώσει την έγκρισή τους, αφού έχουν ελέγξει όλους τους φακέλους που έχουν κατατεθεί από τις εταιρείες των εμβολίων. Μέχρι στιγμής έχει πάρει έγκριση το εμβόλιο της Pfizer BioNTech και από ό,τι διάβασα σήμερα έχει δώσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έγκριση και για το εμβόλιο της Moderna. Και περιμένουμε να γίνουν άμεσα οι παραγγελίες για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν όλοι οι πολίτες της μεγάλης οικογένειας Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας είμαστε και εμείς μέλος ως χώρα. Αυτοί οι οργανισμοί είναι που δίνουν και την άδεια για όλα τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε. Άρα πρέπει να εμπιστευτούμε την ιατρική κοινότητα και όλο αυτό που. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να εμπιστευτούμε τους επιστήμονες. Και θα πρέπει αυτοί που μιλάνε για τα εμβόλια ή μιλάνε για οτιδήποτε επιστημονικό να είναι κυρίως οι επιστήμονες. Ακριβώς. Άρα απαντήθηκε το ότι είναι ασφαλές, είναι αποτελεσματικό από ό,τι μας είπατε, γιατί έχουν σωθεί εκατομμύρια ζωές, είπατε πριν. Είναι αποτελεσματικά τα εμβόλια γενικότερα. Για το συγκεκριμένο εμβόλιο υπάρχει η υπόσχεση και από τις μελέτες που έχουν γίνει ότι προκαλεί ανοσία σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Πολύ μεγαλύτερο από το εμβόλιο της γρίπης. Το εμβόλιο της γρίπης, για παράδειγμα, που λαμβάνουμε κάθε χρόνο γιατί ο ιός της γρίπης μεταλλάσσεται, προσφέρει ανοσία στο 70% όσων το κάνουν. Για το συγκεκριμένο εμβόλιο, κατόπιν των μελετών που έχουν γίνει, η ανοσία αγγίζει το 95%. Ήταν μία από τις ερωτήσεις που ήθελα να σας θέσω, δηλαδή πόσο διαρκεί η ανοσία αυτή. Για τη διάρκεια δεν μπορώ να σας απαντήσω και φαντάζομαι δεν μπορεί και κανένας να μας απαντήσει. Από αυτά που ευελπιστεί η επιστημονική κοινότητα είναι να παρέχεται ανοσία για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν γνωρίζω αν θα χρειάζεται να γίνεται επανάληψη του εμβολιασμού. Γιατί όπως όλοι οι ιοί, έτσι και ο κοροναϊός μπορεί και μεταλλάσσεται. Και βλέπετε ότι υπάρχουν και μεταλλαγμένα στελέχη. Όπως επίσης δεν γνωρίζουμε αν το συγκεκριμένο εμβόλιο 100% καλύπτει σε κάποιες νέες μεταλλάξεις που θα προκύψουν. Παρ' όλα αυτά, η εταιρεία που το παράγει, το συγκεκριμένο είδη που χρησιμοποιείται, έχει αναφέρει επίσημα δια του στόματος του Γενικού Διευθυντή της ότι ακόμα και σε περίπτωση μετάλλαξης είναι θέμα 6 εβδομάδων με βάση την τεχνογνωσία και την τεχνολογία που έχει κατασκευαστεί να συμπεριληφθούν και όποιες μεταλλάξεις θα υπάρξουν. Πολύ σημαντικό αυτό, κύριε Πίνακα. Άρα δηλαδή αυτό που βλέπουμε είναι ότι θα πρέπει να εμπιστευτούμε και να ξεκινήσει ο εμβολιασμός. Η ερώτηση που θέλω να σας κάνω και που μας έχουν θέσει πάρα πολλοί τηλεθεατές είναι ότι ναι, μεν γνωρίζουμε ότι πότε θα εμβολιαστούν οι ομάδες των υγειονομικών της χώρας μας, στη συνέχεια οι ηλικιωμένοι και οι ευπαθοί ομάδες και μετά θα ακολουθήσει ο εμβολιασμός των πολιτών. Είναι σωστή η σειρά που αναφέρω? Με βάση τα όσα γνωρίζω και εγώ από αυτά που ανακοινώνονται από το Υπουργείο, γιατί το Υπουργείο και η Επιτροπή Εμβολιασμών της χώρας μας είναι η καθέριν αρμόδη για το πώς θα ακολουθεί το πλάνο. Από το πλάνο που έχει ανακοινωθεί, ήδη πραγματοποιείται ο εμβολιασμός όλων των υγειονομικών, γιατρών, νοσηλευτών και λοιπού ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού που απασχολούνται στα δημόσια νοσοκομεία. Και αυτό έχει επιλεγεί γιατί. Γιατί τα δημόσια νοσοκομεία είναι που θα κληθούν να νοσηλεύσουν. Ακριβώς, ναι. Όχι μόνο τους ασθενείς με κοροναϊό, γιατί δεν έχουν εξαφανιστεί οι υπόλοιπες παθήσεις. Θα πρέπει να νοσηλεύσουν με ασφάλεια και να συνεχίσουν να παρέχουν τις ιατρικές υπηρεσίες και σε όλους τους υπόλοιπους πολίτες με τις άλλες παθήσεις. Όχι γραμμή, μόνο σε αυτούς. Είναι η πρώτη γραμμή. Σε δεύτερο επίπεδο, γνωρίζω από όσα έχουν ανακοινωθεί και από τον κύριο Αρκουμανέα ότι ξεκινάει εμβολιασμός των ευπαθών ομάδων που βρίσκονται σε κλειστές δομές όπως είναι τα γεροκομεία. Από την Δευτέρα, από όσο γνωρίζω, ξεκινάει εμβολιασμός και εδώ στην Θεσσαλία για τα γεροκομεία και για τις άλλες δομές που φιλοξενούν ευπαθείς ομάδες. Και αυτό γιατί εκεί αποτελούν υγειονομικές βόμβες αν ξεφύγει, γιατί όλοι όσοι βρίσκονται εκεί μέσα ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι στο σχεδιασμό σωστά κατά εμένα προηγούνται αυτές οι ομάδες. Τώρα, γίνεται μια συζήτηση και από όσο γνωρίζω υπήρξε και μια συνάντηση με τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου
να συμπεριληφθούν στις αμέσως επόμενες ομάδες όλοι οι ιδιώτες γιατροί, είτε απασχολούνται στα ιδιωτικά τους ιατρεία, είτε απασχολούνται σε ιδιωτικές δομές υγείας. Και αυτό γιατί? Γιατί και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας κυρίως, αλλά και σε δευτεροβάθμιο επίπεδο στον ιδιωτικό τομέα, δεν έπαψαν οι γιατροί να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους συμπολίτες μας. Έχουν αντιμετωπίσει πάρα πολύ μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας που είτε είχαν συμπτωματολογία ύποπτη για κοροναϊό, είτε είχαν κοροναϊό και δεν κατέληξαν όλοι όσοι είχαν κοροναϊό. Ένα 20% κατέληξαν νοσοκομεία και ίσως και πολύ μικρότερο ποσοστό. Όλοι αυτοί λοιπόν κλήθηκαν να λάβουν τις υπηρεσίες υγείας από τους ιδιώτες γιατρούς. Και επειδή συνεχίζει να γίνεται αυτό, θεωρώ ότι είναι σωστό για την προστασία όχι μόνο των ίδιων, για την προστασία της δημόσιας υγείας, να συμπεριληφθούν και οι υγειονομικοί του ιδιωτικού τομέα. Στην πρώτη γραμμή των εμβολιασμών. Και όχι μόνο οι υγειονομικοί. Και όλοι όσοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Αυτοί που κάνουν ελέγχους. Οι ένστολοι, αστυνομία. Το ΕΚΑΒ ήδη έχει συμπεριληφθεί από όσο γνωρίζω. Όσοι ασκούν ελέγχους, η Ελληνική Αρχή Διαφάνειας, οι διευθύνσεις υγείας των περιφερειών, η Δημοτική Αστυνομία, όλοι όσοι λόγω της φύσης της δουλειάς τους βρίσκονται σε διαρκή, βρίσκονται σε διαρκή κινητικότητα, θα πρέπει να αποτελέσουν μία από τις πρώτες ομάδες που θα εμβολιαστεί, όχι μόνο για την ατομική τους υγεία, αλλά κυρίως για την προστασία της δημόσιας υγείας. Το θέμα θα το παρακολουθούμε τακτικά, όπως είπαμε. Με κάθε ανακοινώση θα δίνουμε και στους τηλεθετές και εμείς όσο μπορούμε πιο αναλυτικά την πληροφορία για την εξέλιξη του εμβολιασμού. Από 20 Ιανουαρίου που ακούγεται ότι περίπου θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός πολιτών, ισχύει ή όχι? Αυτό έχει ανακοινωθεί και από την επίσημα και από το Υπουργείο Υγείας και την Κυβέρνηση και την Επιτροπή Εμβολιασμών. Φαντάζομαι ότι θα ακολουθεί το πλάνο όπως έχει σχεδιαστεί. Έχουν ανακοινωθεί οι τρόποι στους οποίους μπορούν οι πολίτες να προσφύγουν προκειμένου να δηλώσουν τη θέλησή τους για να πάρουν τη σειρά και να τους εξηγηθεί και ο τρόπος που θα, και ο χώρος που θα γίνει ο εμβολιασμός τους, είτε ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα εμβόλιο.gov.gr. Αυτό να το βάλουμε σε μία ταινία κάτω, να το βλέπει τώρα ο κόσμος, που μπορεί να απευθυνθεί, γιατί είναι ένα ερώτημα πολύ σημαντικό. Για όσους έχουν τη δυνατότητα και γνωρίζουν λίγα πράγματα από την σύγχρονη τεχνολογία και τη χρήση υπολογιστών, είναι η πλατφόρμα η επίσημη που έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο. Για όσους δεν επιθυμούν να το κάνουν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, από ό,τι έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο, μπορούν να απευθύνονται σε ένα ΚΕΠ, Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, ή σε ένα φαρμακείο, γιατί έχει υπάρξει και η συνεργασία για το σκοπό αυτό του Υπουργείου με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο και τους κατατόπους φαρμακευτικούς συλλόγους. Οπότε δηλώνουμε συλλόγους. Δηλαδή τη θέλησή μας και το όνομά μας και τις πληροφορίες όλες που θα μαζευτούν. Ακριβώς, θα τους κατευθύνουν και από το στη ΚΕΠ, λίστα για εμβολιασμό. Θα τους κατευθύνουν από το ΚΕΠ που έχουν την αντίστοιχη πληροφορία από το Υπουργείο ή από το φαρμακείο που έχουν την αντίστοιχη πληροφορία από το Υπουργείο. Μέχρι στιγμής δεν έχει εμπλακεί η τοπική αυτοδιοίκηση στο πρόγραμμα των εμβολιασμών. Ίσως στο μέλλον να χρειαστεί να εμπλακεί. Εμείς είμαστε στη διάθεση του Υπουργείου για οτιδήποτε νεότερο υπάρχει, να βοηθήσουμε, να είμαστε αρρωγοί σε αυτή τη μεγάλη εθνική προσπάθεια με το όνομα Ελευθερία, για να αποκτήσουμε ξανά την ελευθερία μας και να πάρουμε πίσω τις κανονικές μας ζωές. Θέλω να σας κάνω ένα ερώτημα πριν φτάσουμε λίγο στο τέλος, που αφορά αν έχετε στατιστικά από το πόσος πληθυσμός δέχεται να εμβολιαστεί στατιστικά. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες? Δεν έχω τέτοια πληροφόρηση και σίγουρα είναι αποσπασματικά αυτά που βγαίνουν. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι και αυτό το εμβόλιο, όπως όλα τα εμβόλια, σώζει ανθρώπινες ζωές, είναι ένα όπλο που έχουμε στη φαρέτρα μας αυτή τη στιγμή για να μπορέσουμε να προστατευτούμε με τον καλύτερο τρόπο απέναντι στον COVID-19, απέναντι στον κοροναϊό, για να μπορέσουμε να έχουμε μια ελευθερία και πάλι όχι την πλήρη ελευθερία, γιατί δεν σημαίνει ότι από τη στιγμή, καταρχήν είναι σε δύο δόσεις το εμβόλιο. Δεν σημαίνει ότι από την πρώτη μέρα που κάνουμε το εμβόλιο έχουμε αποκτήσει αντισώματα και έχουμε αποκτήσει ανοσία.
θα χρειαστεί τουλάχιστον μία περίοδος ενός μήνα για να συμβεί αυτό και έχοντας κάνει και την επαναληπτική δόση με το συγκεκριμένο εμβόλιο. Με κάποια άλλα εμβόλια όταν πάρουν έγκριση αρκεί μία δόση. Αλλά με το συγκεκριμένο δεν σημαίνει ότι αποκτήσαμε ανοσία, γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Όπως επίσης καταλαβαίνετε και κατανοείτε όλοι ότι είναι μια διαδικασία που είναι σε εξέλιξη και θα διαρκέσει αρκετές εβδομάδες και μάλλον αρκετούς μήνες. Μήνες, ακριβώς μήνες. Γιατί σύμφωνα και με τους επιστήμονες, τους ειδικούς, τους επιδημιολόγους, για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε τη λεγόμενη ανοσία της αγέλης, να είμαστε προστατευμένοι όλοι δηλαδή οι πολίτες της χώρας, θα πρέπει να εμβολιαστεί ένα ποσοστό άνω του 50% των πολιτών και κάποιοι το δίνουν άνω του 70%. Υπάρχουν 1048 εμβολιαστικά κέντρα αυτή τη στιγμή στη χώρα, όπως τα έχει ανακοινώσει το Υπουργείο. Γίνονται αρκετοί εμβολιασμοί, αλλά για να ολοκληρωθεί η διαδικασία θα διαρκέσει κάποιους μήνες. Στο σημείο αυτό θέλω να σας πω ότι σαν εκπομπή κάναμε ένα γκάλωπ ρωτώντας πολίτες αν θα κάνουν το εμβόλιο ή όχι. Συναντήσαμε και ανθρώπους που λέγανε σίγουρα θα το κάνω και πότε θα το κάνω, που σας είπα ότι τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά. Υπήρχαν και οι αρνητές που λέγανε ότι δεν θα το κάνουν, αλλά μας εξέπληξε μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων που μας έδωσε μια συγκεκριμένη απάντηση και η απάντηση αυτή ήταν ότι μου πει ο γιατρός μου. Άρα θεωρώ ότι καλείται η ιατρική κοινότητα αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον τους ανθρώπους που νοσούν με κάποια χρόνια νοσήματα και έχουν συνεχόμενη επαφή μαζί τους, να τους δώσουν την κατεύθυνση για να είναι ασφαλείς. Δηλαδή, εμπιστεύονται το γιατρό τους, αυτό μας λέγαν, ότι μου πει ο γιατρός μου. Σωστά το θέτετε και γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει το Υπουργείο να εμπλέξει περισσότερο όλους τους γιατρούς, ειδικά της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, στο κομμάτι της ενημέρωσης. Έτσι κι αλλιώς οι πολίτες, και σωστά κάνουν, ενημερώνονται για κάθε φάρμακο που θα πάρουν ή για το εμβόλιο που θα κάνουν από τον οικογενειακό τους γιατρό ή από τον γιατρό που εμπιστεύονται και τον γνωρίζουν και παρακολουθεί την κατάσταση της υγείας τους. Ο γιατρός ως επιστήμονας θα τους δώσει τις κατάλληλες απαντήσεις και θα τους κατευθύνει με το σωστό τρόπο για το πότε είναι ασφαλές και με ποιο τρόπο, με ποια διαδικασία θα κάνουν το εμβόλιο, γιατί όπως σας είπα και σε προηγούμενη εκπομπή, δεν είχαμε επιθετικά όπλα, είχαμε μόνο αμυντικά όπλα. Το εμβόλιο αυτή τη στιγμή αποτελεί, παρότι αφορά την πρόληψη, αποτελεί ένα επιθετικό όπλο που έχει αυτή τη στιγμή η παγκόσμια κοινότητα, που έχει η ανθρωπότητα. Περιμένουμε και υπάρχουν ελπιδοφόρα μηνύματα να έχουμε και το δεύτερο επιθετικό όπλο, που είναι τα φάρμακα που θα στοχεύουν συγκεκριμένα τον κοροναϊό. Μακάρι σύντομα να έχουμε και τα ειδικά φάρμακα που θα στοχεύουν συγκεκριμένα στον κοροναϊό. Δεν μπορούμε όμως, θεωρώ αδιανόητο, να μην χρησιμοποιήσουμε το ένα από τα δύο όπλα που μας παρέχει αυτή τη στιγμή η επιστημονική κοινότητα για να μπορέσουμε όχι να διασφαλίσουμε μόνο την προσωπική μας υγεία και τη ζωή μας, αλλά να διασφαλίσουμε και την υγεία, τη δημόσια υγεία, την υγεία των συνανθρώπων μας, την υγεία των ευπαθών ομάδων κυρίως, που περισσότερο κινδυνεύουν, των δικών μας ανθρώπων. Οπότε είμαστε σε αναμονή αυτών των εξελίξεων, κύριε Πίνακα. Θα τα παρακολουθούμε από κοντά και μαζί. Οπότε χρειαστεί, θα ενημερώνουμε τους τηλεθεατές και όλες αυτές τις εξελίξεις με μεγάλη αγωνία που περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα και του εμβολιασμού και το πόσο ανοσία και θα υπάρξει αποτέλεσμα σε αυτή τη μάστιγα που έχουμε και να πάρουμε τις ζωές μας πίσω, κύριε Πίνακα. Όπως τα λέτε, είναι πραγματικά. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα να πω ακόμα κάτι. Παρακαλώ. Ότι στην τελευταία ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, που έγινε την Δευτέρα 4 Ιανουαρίου, και κατόπιν πρότασης του Περιφερειακού Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού, και εν ώψη του ανοίγματος των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των ειδικών σχολείων της δευτεροβάθμιας, αποφασίστηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τις διευθύνσεις και τις κινητές ομάδες ειδικού σκοπού του ΙΟΔΗ, να προχωρήσουμε σε rapid test για όλους τους εκπαιδευτικούς, τόσο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης όσο και των ειδικών σχολείων, και θα γίνει αυτό σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Έχει βγει ήδη πρόγραμμα με τα σχολεία και τους χώρους που θα μπορούν να επισκέφτονται οι εκπαιδευτικοί και το λοιπό προσωπικό, είτε είναι η γραμματιακή υποστήριξη, είτε είναι η καθαριότητα, φύλαξη, για όλους δωρεάν
μαζικά rapid test τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό των σχολείων, για να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα να επαναλειτουργήσουν με ασφάλεια οι σχολικές μονάδες και να μπορέσουν χωρίς αγωνία και άγχος οι γονείς να στείλουν τα παιδιά τους και οι εκπαιδευτικοί να κάνουν το έργο τους που τόσο πολύ έχει λείψει από τα παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πινακά. Εγώ σας ευχαριστώ. Για τον χρόνο που μας δώσατε, παρόλο που ξέρουμε πώς δύσκολο είναι να αφιερώσετε αυτή τη μισή ώρα για αυτή τη συνέντευξη. Ανανεώνουμε το ραντεβού, όπως ξαναείπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, και το κάνουμε πράξη για να δώσουμε στους τηλεθεατές μας όλες τις νέες εξελίξεις για τους ενδιαφέρει πάρα πολύ για το εμβόλιο πια, που είναι το όπλο όπως αναφέρατε. Εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνετε. Καλή χρονιά και χρόνια πολλά σε όλους. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και πάλι μαζί σας. Καλώς ήρθατε στην Panevis Medical Shop. Δραστηριοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια στον τομέα της υγείας, προσφέροντας λύσεις σε κάθε πρόβλημα ιατρικής φύσης. Η εξειδικευμένη γνώση του εκπαιδευμένου υπαλληλικού προσωπικού μας, σε συνδυασμό με τη συνεχή υποστήριξη του ασθενούς, χαρακτηρίζουν την ποιότητα παροχής υπηρεσιών της εταιρείας μας. Η ομάδα της Panevis Medical Shop στελεχώνεται από έμπειρους νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτή και άλλες ειδικότητες. Η Panevis Medical Shop διαθέτει προϊόντα που δίνουν εγγυημένες λύσεις για κάθε πρόβλημα ιατρικής φύσης, όπως είδη ιατρικά, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά, αναπνευστικά, επιθέματα ελκών και κατακλύσεις, είδη μαστεκτομής, είδη ακράτειας, ακουστικά βαρικοείας, ορθωτικά πέλματα και προσωτικά μέλη. Η Panevis Medical Shop είναι συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ και εκτελεί όλες τις συνταγές. Πλέον, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας, η εταιρεία μας προσφέρει προς το κοινό δωρεάν υπηρεσίες όπως το τεστ ακοής και το πελματογράφημα. Θα χαρούμε να σας υποδεχθούμε στο χώρο μας και να σας φανούμε χρήσιμοι. Systems, The Merliotis Rizos, δραστηριοποιείται στο χώρο της κατασκευής αλουμινίου και PVC από το 1979. Η βιοτεχνία της εδρεύει στη βιομηχανική περιοχή Λάρισας, στο 16ο χιλιόμετρο Λάρισας Θεσσαλονίκης, σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και διαθέτει τα πιο σύγχρονα μηχανήματα επεξεργασίας και κατασκευής κουφωμάτων. Την έκθεση της αλουμίλ θα βρείτε στη Διγενή 13. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24130 16 860. Το Απολώνιο είναι ένα πλήρες κέντρο αποκατάστασης δύναμης 188 κλινών κλειστής νοσηλείας και με δυνατότητα 60 ασθενών αντίστοιχης ημερήσιας για προγράμματα αποθεραπείας. Αποτελείται από 5 πτέρυγες με δίκλινα και μονόκλινα δωμάτια, συν το χώρο αυξημένης φροντίδας για ασθενείς που χρήζουν συνεχούς μηχανικής παρακολούθησης. Αντιμετωπίζουμε πάσης φύσεως ορθοπαιδικές και νευρολογικές παθήσεις και ειδικότερα τα κινητικά και μη ελλείμματα που παρουσιάζονται σε αυτές, με σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό και με απόλυτα εξειδικευμένο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό. Σύμβαση με τον ΕΟΠΗ και κάλυψη όλων των νοσηλείων και του ταμείου.
Στόχος μας, το καλύτερο αποτέλεσμα για την πλήρη αποκατάσταση των οσούντων με όσο το δυνατόν καλύτερο ανθρώπινο πρόσωπο. Είναι υπέροχο να βρίσκεις ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφη. Και είναι ακόμα πιο υπέροχο να το βρίσκεις πλέον και στην πόλη σου. Laserderm, ένα ολοκένουργιο εργαστήριο αισθητικής που κάνει την ομορφιά επιστήμη. Αποτρίχωση με το τελευταίας γενιάς λέιζερ Αλεξανδρίτη. Γρήγορο, ανώδυνο, μόνιμο αποτέλεσμα για κάθε τύπο δέρματος. Κρυολιπόλυση, η πιο σύγχρονη, μη επεμβατική μέθοδος απώλειας τοπικού πάχους. Θεραπεία Ecopil. Δερμοαπόξηση με διαμάντι και μικροκρυστάλλους για πρόσωπο νεανικό και φρέσκο. Laserderm. Τηλεφώνησε στο 2410-250-024 και η αισθητικός Ελένη Χατζή θα σου δώσει πληροφορίες και τιμές. Νέο Laserderm στη Λάρισα. Παναγούλη 6, πρώτος όροφος. Εργαστήριο αισθητικής Laserderm. Η ομορφιά είναι επιστήμη τώρα και στη Λάρισα. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα και στη συνέχεια, όπως σας είπαμε στην αρχή της εκπομπής, έχουμε μία πολύ σημαντική συνέντευξη με τον κύριο Σοκράτη Καραουλάνη, επιμελητή Α της ψυχιατρικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας. Καλησπέρα σας, κύριε Καραουλάνη. Καλησπέρα, κύριε Αποστολοπούλου. Ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση να παρευρίσουμε στην εκπομπή σας. Εμείς σας ευχαριστούμε γιατί θα μιλήσουμε στους τηλεθετές για ένα πολύ σημαντικό θέμα που το προαναγγείλαμε. Είναι πώς να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση που ζούμε σήμερα και θα χωρίσουμε τον πληθυσμό σε τρεις ομάδες έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε σημαντικές πληροφορίες στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, ξεκινάμε να χωρίσουμε τις ομάδες του πληθυσμού σε τρεις. Αυτό της νεολαίας, αυτό της παραγωγικής ηλικίας και αυτό των ηλικιωμένων. Πώς αντιμετωπίζουν αυτές οι ομάδες και τι συμβουλές θα μας δώσετε. Να ξεκινήσουμε με την ομάδα. Ας ξεκινήσουμε από την νεολαία. Από την νεολαία. Από την νεολαία, λοιπόν. Η νεολαία έχει το βασικό πλεονέκτημα ότι κατέχει και γνωρίζει πολύ καλά τις νέες τεχνολογίες. Οπότε αυτό της δίνει ένα πλεονέκτημα στο να μπορέσει να αντιμετωπίζει δύσκολες καταστάσεις όπως είναι και αυτή της καραντίνας. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για παράδειγμα, είναι ένα πολύ σημαντικό βοήθημα. Οπότε παρόλο λοιπόν που ο πληθυσμός ήταν στα σπίτια κλεισμένος. Η νεολαία είχε την ικανότητα, γιατί και από πριν είχε τις γνώσεις και τις δεξιότητες ώστε να το αξιοποιήσει αυτό, στο να υπάρχει μια επικοινωνία μέσω υπολογιστών, μέσω κινητών τηλεφώνων, τάμπλετ. Οπότε λοιπόν το Facebook, το Instagram, το Messenger, όλες αυτές οι εφαρμογές έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο να μην νιώθουν απομονωμένοι και να μπορούν να έχουν μια πολύ καλή επικοινωνία μεταξύ τους. Η επικοινωνία αυτή δεν είναι μόνο σε επίπεδο διαπροσωπικών σχέσεων, μόνο σε επίπεδο στο να έχουμε μια συντροφικότητα και να καταπολεμήσουμε τη μοναξιά, είναι και σε επίπεδο πρακτικό. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ένας φοιτητής θα μπορούσε με τον τρόπο αυτό να ανταλλάξει κάποιες σημειώσεις ή κάποιες ασκήσεις ή κάποιες απορίες που είχε με κάποιον συμφοιτητή του. Κάποιος μαθητής θα μπορούσε να θέσει κάποια ερωτήματα σε έναν καθηγητή του, σε έναν δασκαλό του, μέσω της τηλεκπαίδευσης που υπήρχε. Άρα λοιπόν, ενεργοποιήθηκαν πολλά τεχνολογικά μέσα έτσι ώστε η πληθυσμιακή αυτή ομάδα να μην νιώσει απομονωμένη και να μην νιώσει αποκλεισμένη. Αυτό επετεύχθη γιατί είχαν και την ικανότητα λόγω του νεαρού της ηλικίας και λόγω της εξοικείωσης με τα συγκεκριμένα μέσα ώστε να ανταποκριθούν σε όλο αυτό. Οπότε όχι μόνο κατάφεραν να αντιμετωπίσουν έτσι το θέμα της μοναξιάς και το θέμα της επικοινωνίας, αλλά κατάφεραν ακόμα και στο θέμα της πρόοδου τους, της επιστημονικής πρόοδου, των σπουδών τους και το μαθησιακό τους βέβαια και στο μαθησιακό τομέα να μην μείνουν πίσω. Και ιδίως τώρα στο δεύτερο απογραφτικό, στη δεύτερη καραντίνα, είδαμε ότι λειτουργήσε πολύ καλύτερα και τηλεεκπαίδευση στα σχολεία.
Οπότε, ακόμα και στο επίπεδο αυτό, τα παιδιά δεν μείνανε πίσω. Παρόλο που έχουμε σχολεία κλειστά, τα μαθήματα γίνονται. Όσον αφορά τους φοιτητές, αυτό δεν σταμάτησε καθόλου. Δηλαδή, οι φοιτητές και εμείς στο Πανεπιστημιακό που έχουμε φοιτητές, η εκπαίδευση γινότανε, δεν σταμάτησε ποτέ να γίνεται μέσω διαδικτύου. Δεν έγινε διαζώσεις, δεν επέσπευσαν οι φοιτητές στα εμφιθέατρα. Παρ' όλα αυτά ήταν κάτι στο οποίο εξοικειωθήκαμε και πήγαμε πολύ καλά. Κάναμε τα μαθήματά μας, τα κάναμε μέσω από κάποιας πλατφόρμας που είχαμε, τις Teams, και όλα πήγανε καλά. Έχουμε επικοινωνία με τους φοιτητές, ο φοιτητής μπορεί να σου θέσει τα ερωτήματά του, υπάρχει επικοινωνία, υπάρχει μια αμεσότητα. Οπότε μπορώ να πω ότι πήγαμε καλά. Πήγαμε καλά. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση εδώ που μου γεννήθηκε όπως μου τα λέτε όλα αυτά. Ναι. Υπάρχει η νεολαία, αλλά υπάρχουν και τα παιδιά. Η ψυχιατρική. Τι συμβουλή δίνει, πόσες ώρες πρέπει να περνούν τα παιδιά με τα ηλεκτρονικά αυτά μέσα δικτύωσης? Ο τρόπος χρήσης ενός πράγματος προσδιορίζει και την αξία του. Άμα το χρησιμοποιούμε σωστά είναι καλό, αν το χρησιμοποιούμε λάθος μπορεί να γίνει και επικίνδυνο. Το μαχαίρι άμα κόβεις το ψωμί είναι καλό. Αν όμως το χρησιμοποιείς για να τραυματίσει ένα συνάνθρωπό σου είναι κακό. Το ίδιο είναι και εδώ. Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν κάποια όρια μέσα στα οποία πρέπει να γίνεται η χρήση όλων αυτών των συσκευών, και το δύσκολο είναι σε τέτοιες περιπτώσεις να τηρηθούν αυτά τα όρια. Κακά τα ψέματα, δεν τηρήθηκαν τα όρια αυτά. Είχαμε και μια κατάχρηση των τεχνολογικών αυτών μέσων. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση, καλό θα είναι λίγο και ο ρόλος των γονέων είναι σημαντικός. Αυτό, να δώσετε μια συμβουλή στους γονείς πώς να αντιμετωπίσουν έναν, να πω τη λέξη, εθισμό. Των μικρότερων παιδιών, γιατί οι μεγαλύτεροι μπορούν να το διαχειριστούν, η νεολαία, αλλά τα μικρότερα παιδιά, πώς να αντιμετωπίσουν οι γονείς αυτή την ομάδα των παιδιών που έχουν εθιστεί? Είναι λοιπόν πολύ σημαντικός ο ρόλος του γονέα στην περίπτωση αυτή. Θα πρέπει και ο γονέας να δώσει στο παιδί μια εναλλακτική λύση. Να ασχοληθεί και αυτός περισσότερο με τα παιδιά από ότι προηγουμένως. Γιατί καθώς είμαστε όλοι κλεισμένοι, είναι και οι γονείς κλεισμένοι μέσα στο σπίτι. Ναι. Οπότε έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν περισσότερο με τα παιδιά τους. Το βασικό στην περίπτωση αυτή είναι το παράδειγμα που θα δώσει ο γονέας. Αν δηλαδή ο γονέας κάθεται συνέχεια στο διαδίκτυο και ασχολείται με αυτό, θα κάνει το ίδιο και το παιδί. Τον βλέπει το παιδί και κάνει και το ίδιο. Αν ο γονέας ασχοληθεί με το παιδί του, παίξουν ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, διαβάσουν μαζί, δουν μια ταινία, διαβάσουν μαζί σχολιάσουν ένα λογοτεχνικό βιβλίο το οποίο διαβάζουν, το παιδί, εμπλακούν σε μια συζήτηση. Όλα αυτά απομακρύνουν το παιδί από το διαδίκτυο. Αλλά για να γίνει αυτό προϋποθέτει ότι και ο γονέας δεν πρέπει να είναι συνέχεια κολλημένο στο διαδίκτυο. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Ξέρετε, το παιδί γενικότερα και όχι μόνο στο θέμα αυτό, τα παιδιά τι κάνουν, ουσιαστικά μιμούνται το παράδειγμα το γονεϊκό. Καθρεπτισμό. Έτσι, καθρεπτισμός. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε τα παιδιά μας να έχουν μια σωστή συμπεριφορά και να προοδεύσουν, πρέπει να είμαστε εμείς σωστοί απέναντί τους. Τα παιδιά μας είναι ο καθρέφτης μας. Ο καθρέφτης μας. Αυτό συνηθίζουν να λέω. Ευχαριστούμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που ακούσαμε και πιστεύω να το ακολουθήσουν οι γονείς που μας παρακολουθούν. Να πάμε τώρα σε μια σημαντική και μεγάλη ομάδα του πληθυσμού, αυτή της παραγωγικής ηλικίας, που υπάρχουν επαγγελματίες, υπάλληλοι που αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τη δουλειά τους, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την επιβίωσή τους πάρα πολύ. Και γενικώς αυτό φέρνει μια δύσκολη κατάσταση μέσα στο σπίτι. Για μιλήστε μας λίγα και για αυτή την ομάδα. Εδώ τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα πράγματα, γιατί πλήττονται οικονομικά. Ο συγκεκριμένος πληθυσμός πλήττεται οικονομικά, πλήττεται κέρια. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε και πρέπει πάντοτε να κάνει ο άνθρωπος, είναι να προσαρμόζεται στη δυσκολία. Όταν λοιπόν καταφέρεις και προσαρμόζεσαι, καταφέρεις και επιβιώνεις. Είναι μια γενικά μια ικανότητα του ανθρώπου. Οπότε λοιπόν βλέπουμε ότι με αφορμή την κατάσταση αυτή αρχίσαν να βγαίνουν και κάποιες άλλες δυνατότητες. Βλέπουμε νέοι όροι, click away, έτσι δεν είναι, διαδικτυακές αγορές. Οπότε λοιπόν, παρόλο που είναι κλειστά τα μαγαζιά, θα μπορούσε κάποιος, αν προσαρμοστεί στην αυτή κατάσταση, να λειτουργήσει και έτσι. Μπορεί τα μεγάλα πολυκαταστήματα ή μεγάλες εταιρείες να το είχαν αυτό ήδη και να ήταν πιο έτοιμες. Βλέπουμε όμως τώρα ότι και οι μικρότερες εταιρείες αρχίζουν σιγά σιγά να προσαρμόζονται και να μπαίνουν μέσα στη νέα αυτή πραγματικότητα, να προσαρμόζονται στη νέα πραγματικότητα και να το εφαρμόζουν αυτό. Βλέπουμε δηλαδή ότι και τοπικά μικρά καταστήματα, θα το έλεγε κανείς, όχι μόνο μεγάλες αλυσίδες, μπαίνουν σε αυτή τη λογική. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι στο δεύτερο απαγορευτικό, στη δεύτερη καραντίνα, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Και τώρα, από την επόμενη εβδομάδα, θα αρχίσει λέει πάλι το click away κτλ. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει μια τάση προσαρμογής η οποία δίνει μια ελπίδα στον άνθρωπο. Και πάντα ο άνθρωπος, όταν αντιμετωπίζει μια δύσκολη κατάσταση, πρέπει να προσπαθήσει να βρει και μια λύση και να μην απογοητεύεται. Γιατί αλλιώς θα πέσει στην κατάθλιψη.
Είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι έτσι. Αρκετοί δεν την έχουν αποφύγει, έτσι. Έτσι, ναι, ναι, ναι. Νομίζω λοιπόν, ότι αντιμετωπίζεται κάποιοι μπόρεσαν να αντιδράσουν κάπως, να βρουν τρόπους ναι. όσο μπόρεσαν να το αντιμετωπίσουν και πρακτικά και ψυχικά. Ψυχικά με την έννοια ότι εντάξει, είναι μια δύσκολη κατάσταση, θα περάσει. Θα βρεθεί μια λύση. Έγινε η πρώτη καραντίνα, ανοίξανε πάλι τα μαγαζιά. Έχουμε τη δεύτερη καραντίνα, κάποια στιγμή θα ξανανοίξουν. Βγήκαν τα εμβόλια κτλ. Οπότε, αν το δεις μέσα από ένα αισιόδοξο πρίσμα, αυτό σου δίνει θάρρος να πεις ότι θα πάνε καλύτερα τα πράγματα. Αν τώρα δεν μπορείς να το δεις έτσι και το βλέπεις, είσαι λίγο απογοητεύεσαι πιο εύκολα, εκεί ναι, είναι, υπάρχει ο κίνδυνος να εμφανιστεί κατάθλιψη, να εμφανιστεί άγχος. Αλλά το βασικό στις περιπτώσεις να μην χάνουμε την ελπίδα μας. Γιατί να πω κάτι, πανδημίες και στο παρελθόν υπήρξαν. Δεν θα κρατήσει για πολύ. Ακριβώς. Και τώρα και η τεχνολογία και η ιατρική έχει προχωρήσει. Βεβαίως, είχαμε... δεν είναι φόρο ζωής αυτό που ζούμε σήμερα. Έτσι, το 1918 που είχαμε την Ισπανική γρίπη, τόσο, ένα μισό χρόνο κράτησε, πέρασε. Που δεν είχαν τα μέσα για την τεχνολογία. Τώρα εδώ πέρα θα περάσει και αυτό. Λίγο υπομονή θα περάσει. Οι άνθρωποι που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν, όπως είπατε πριν, ναι. Τόσο αισιόδοξα, ναι. Συστήνεται να ακολουθήσουν κάποια έστω ήπια φαρμακευτική αγωγή για να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση. Αναλόγως των συμπτωμάτων που έχουν. Αν έχουν μια ήπια κατάθλιψη, εκεί δεν δικαιολογείται να πάρουν φάρμακα. Από εκεί πέρα και θα μπορούσε να υπάρχει και μια ψυχοθεραπευτική παρέμβαση, μια ψυχοθεραπεία, άμα χρειάζονται μια τέτοια βοήθεια. Υπάρχουν τηλεφωνικές γραμμές, στις οποίες ψυχολόγοι βοηθάνε ανθρώπους οι οποίοι έχουν τέτοια προβλήματα. Αλλά πέρα από αυτό, για να μιλήσουμε για την κλινική μας, για τα δικά μας δεδομένα εδώ πέρα στη Λάρισα, και εμείς δεν σταματάμε σαν κλινική. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, τα επίγοντα περιστατικά τα βλέπουμε, και από εκεί πέρα, αν υπάρχει και κάτι άλλο, θα μπορεί κάποιος να μας συμβουλευτεί, να μας πάρει κάποιο τηλέφωνο, να επικοινωνήσει μαζί μας, να έχουμε έτσι μια τηλεφωνική συνέντευξη, έτσι ώστε να τον βοηθήσουμε. Υποστηρικτικά δηλαδή. Υποστηρικτικά μπορούμε να το κάνουμε και εμείς. Είτε τηλεφωνικά, ναι, είτε ναι. μέσα από κάποιο μήνυμα, και εμείς σαν κλινική το χρησιμοποιούμε αυτό. Το κάνουμε δηλαδή. Βοηθάμε. Αυτό να το λάβουν υπόψη τους όσοι τηλεθεατές πιστεύουν ότι μπορεί να έχουν ναι. κάποιο πρόβλημα, ότι δεν ναι. είναι ντροπή, δεν είναι ταμπού έτσι. Για να αντιμετωπίζουμε κάποια ψυχολογικά προβλήματα mm-hmm. και θα πρέπει να τα λύνουμε έγκαιρα για να μην δυναμώνουν, ναι. νομίζω. Έτσι δεν έτσι, είναι, γιατρέ μου. Έτσι, ναι. Λοιπόν, να περάσουμε και στην τρίτη ομάδα. Τρίτη ομάδα είναι η οποία ομάδα αυτή, η γνώμη δική μου είναι ότι ίσως πλήττονται περισσότερο ναι. γιατί δεν έχουν προοπτικές, να πω, mm-hmm. και ίσως το γεγονός το ότι στερούνται την οικογένειά τους σε πάρα πολλές περιπτώσεις, τους φέρνει σε μια πιο δύσκολη η κατάσταση. Mm-hmm. Ποια είναι η γνώμη σας, για πείτε μας. Το θετικό στην Ελλάδα είναι ότι η οικογενειακή δεσμή είναι στενή. Αυτό βοηθάει και την τρίτη ηλικία, γιατί αυτό το οποίο και παίζει ρόλο και στην εξέλιξη της νόσης από κορονοϊό, τι εννοώ. Στο εξωτερικό, στην Ευρώπη, οι σχέσεις οικογενειακές δεν είναι τόσο στενές όσο είναι στην Ελλάδα. Και είναι συνηθισμένο φαινόμενο όταν οι άνθρωποι φτάσουν στην τρίτη ηλικία να ζουν σε κάποιο γυροκομείο. Οπότε λοιπόν έχουν πολλά γυροκομεία, οι οποίες είναι δομές όπου αν εκεί εισέλθει ο ιός, έχουμε πολλούς θανάτους. Οπότε ένας σημαντικός παράγοντας που παρατηρούνται τόσο θάνατοι ηλικιωμένοι στο εξωτερικό είναι και αυτός. Έχουν πολλά γυροκομεία, μπαίνει ως το γυροκομείο, πεθαίνουν πάρα πολύ. Και στην Ελλάδα το είδαμε αυτό. Αλλά στην Ελλάδα δεν έχουμε τόσο πολλά γυροκομεία, γιατί τα παιδιά συνήθως φροντίζουν για τους ηλικιωμένους. Και δεν είναι μόνο η φροντίδα η υλική, είναι και η ψυχική επικοινωνία η οποία υπάρχει. Δηλαδή, και αυτό τους βοηθάει και σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή, οι ηλικιωμένοι έχουν μία επαφή με τα παιδιά τους. Μπορεί να είναι τηλεφωνική, μπορεί έστω να περάσουν από την πόρτα να τους πούνε ένα για να μην μπουν μέσα, αλλά θα υπάρχει μία επαφή. Δεν είναι απομονωμένοι σε ένα γυροκομείο και βλέπουν, απλά φοβούνται μήπως έρθει ο θάνατος και τους βρει. Οπότε, ακόμα και έτσι, δηλαδή, στην Ελλάδα έχουμε αυτό το πλεονέκτημα. Και αν το δείτε συνολικά, η αντιμετώπιση που είχε το θέμα του κορονοϊού στην Ελλάδα ήταν πιο προσανατολισμένο στην τρίτη ηλικία από ό,τι ήταν σε άλλες χώρες. Ναι, δηλαδή στην Ελλάδα τους προστατέψαμε. Και ο κ. Τσιόδας στην αρχή είχε πει ότι είναι οι παππούδες μας, είναι οι πατεράδες μας, θα τους προσέξουμε, θα νοιαστούμε για αυτούς. Στο εξωτερικό δεν είχα τέτοια αντιμετώπιση. Και εγώ από άλλες πληροφορίες που έχω είναι ότι για άτομα πάνω από 80, ας πούμε, δεν είναι και τόσο μεγάλη σημασία. Δεν τους ενδιαφέρει αν θα φύγουν. Κοιτάνε να σώσουν άτομα που είναι κάτω από 80. Έχουμε και τέτοιους διαχωρισμούς σε προηγουμένες χώρες της Ευρώπης τη στιγμή αυτή. Εδώ εμείς δεν έχουμε τέτοια νοοτροπία. Οπότε αυτό κάνει και τους ηλικιωμένους να νιώθουν πιο ασφαλείς. Και ψυχικά πιο ασφαλείς. Έχουν αυτή την ασφαλεία, έχουν την επαφή με τα παιδιά. Γιατί ακούμε συνέχεια ότι είναι η ομάδα του πληθυσμού που χτυπάει περισσότερο ο θάνατος στον κορονοϊό. Και έτσι. Είναι κάτι που και τους ίδιους μπορεί να τους φέρνει ένα περισσότερο άγχος, θα έλεγα. Ακριβώς. Να μην νοσήσουν από αυτό τον ιό. Οπότε, τι βοήθεια θα χρειαστεί
να πάρουν αυτοί οι άνθρωποι αν αντιμετωπίζουν τέτοιο πρόβλημα, το φόβο δηλαδή να μην νοσήσουν. Μπορώ να πω όμως ότι οι ηλικίες αυτές εφαρμόζουν πολύ καλύτερα τα μέτρα από ό,τι άλλες ηλικίες, δηλαδή προσέχουν. Και βλέπουμε δηλαδή ότι οι πληθυσμιακές ομάδες στις οποίες είχαμε έξαρση του κορονοϊού, ιδίως το δεύτερο κύμα, ήταν οι μικρές ηλικίες. 18-29, από εκεί είχαμε τα περισσότερα κρούσματα και μετά διαχέθηκαν αυτά. Είχαμε μια διάχυση στην υπόλοιπη κοινωνία. Οι ηλικιωμένοι προσέχουν. Πολύ ελπιδοφόρο αυτό, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Πολύ, πραγματικά πολύ ελπιδοφόρο. Ναι, οι ηλικιωμένοι προσέχουν. Οπότε πιστεύω ότι τηρούν τα μέτρα και γενικώς είμαστε σε ένα καλό επίπεδο στο κομμάτι αυτό. Οπότε, αν κάποιος τηρήσει τα μέτρα και εφαρμόσει αυτά που πρέπει να εφαρμόσει, δεν είναι τόσο ευάλωτος στον κορονοϊό. Δηλαδή, εντάξει, είναι μια πάθηση η οποία μεταδίδεται, αλλά προϋποθέτει και το συγχρονισμό. Δηλαδή, δεν είναι τόσο εύκολο να υπάρξει μετάδοση, δεν μεταδίδεται τόσο εύκολο όσο νομίζουμε. Ναι, κατάλαβα. Και εμείς τώρα που δουλεύουμε στο νοσοκομείο, το έχουμε ζήσει αυτό. Έχουμε έρθει σε επαφή με άτομα τα οποία έπασχαν από κορονοϊό χωρίς να κολλήσουμε. Δεν ήρθαμε έτσι τόσο, δεν συγχρονιστήκαμε, δεν μείναμε μαζί τους μία-δύο ώρες να έχουμε στενή επαφή. Είχα μία επαφή έτσι πιο απλή για λιγότερη ώρα. Είχαμε μάσκες αυτός και εμείς, δεν κολλήσαμε. Άρα λοιπόν παίζει σημαντικό ρόλο ο συγχρονισμός και για αρκετό χρονικό διάστημα. Φροντίζουμε να υπάρχει καλός αρισμός του χώρου. Δεν είναι λοιπόν τόσο, δεν θα πάθει κανείς, δεν θα το κολλήσει τόσο εύκολα αν προσέχει. Και επίσης νομίζω ότι και αυτή η ομάδα του πληθυσμού δεν έχει και το φαινόμενο του συνωστισμού τόσο ακριβώς, πολύ. Έτσι είναι ακριβώς, πιο απομονωμένοι κατά κάποιο τρόπο ή έρχονται σε επαφή με ανθρώπους πολύ οικείους και επαναλαμβάνουν τις επαφές τους με τους ίδιους αυτούς ανθρώπους. Είναι προσεκτικοί. Είναι προσεκτικοί. Ναι. Άρα δηλαδή το μήνυμα της συνέντευξης είναι να μετατρέψουμε το μειονέκτημα σε πλεονέκτημα, κύριε Καραουλάνη, να βρούμε τον τρόπο να περάσουμε αυτή την καραντίνα όσο πιο ανώδυνα μπορούμε με τους δικούς μας ανθρώπους, φροντίζοντας τόσο την ψυχική μας όσο και τη σωματική μας υγεία. Βέβαια, με αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση αυτή της πανδημίας. Είναι πρόκληση αυτό για τον άνθρωπο. Ποια είναι η πρόκληση? Να την αξιοποιήσει θετικά έτσι ώστε να γίνει καλύτερος. Λίγο να είναι μια ευκαιρία για να μπορέσουμε λίγο έτσι να κάνουμε και μια, να έρθουμε πιο κοντά στον εαυτό μας, να κάνουμε μια αυτογνωσία. Να δούμε λίγο τα λάθη μας, να δούμε τι θα μπορούσαμε να διορθώσουμε, πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Αυτό το οποίο πρέπει να κερδίσουμε από όλο αυτό. Και είναι μια ευκαιρία τώρα να το κάνουμε. Γιατί προηγουμένως τρέχαμε. Τρέχαμε και κυνηγούσαμε ο καθένας πράγματα τα οποία τώρα όμως βλέποντας ότι πόσο εύθραστος είναι ο άνθρωπος, ίσως θα έπρεπε να βάλουμε και κάποιες άλλες προτεραιότητες στη ζωή μας. Αυτό είναι μια ευκαιρία τώρα να το κάνουμε. Όχι μόνο να τρέχουμε πίσω από λυκά και φθαρτά πράγματα τα οποία δεν θα τα έχουμε αύριο μαζί μας. Γιατί κάποια στιγμή όλοι θα φύγουμε και μπορεί ο θάνατος να είναι κοντά. Εμείς σαν άνθρωποι είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάτι τέτοιο. Είμαστε σωστοί απέναντι στους άλλους. Έχει νόημα να τα κερδίσεις όλα αν χάσεις την ψυχή σου? Ποιο είναι το νόημα? Δεν έχει κανένα νόημα. Τι κάνουμε για την ψυχή μας? Ασχολούμαστε με την ψυχή μας? Ασχολούμαστε, αγαπάμε τους άλλους? Ή προτάσουμε το εγώ μας? Έτσι δεν είναι? Σε μια δύσκολη κατάσταση λοιπόν πρέπει ο άνθρωπος να αναλογίζεται και να καταλαβαίνει τα λάθη του. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Είναι μια ευκαιρία τώρα. Θα δώσω ένα παράδειγμα, την παραβολή του ασώτου. Τι λέει? Ο άσωτος λέει, ελθώνησε αυτόν. Όταν ήρθε στον εαυτό του, όταν έκανε την αυτογνωσία του, όταν είδε που βρέθηκε να τρώει ξυλοκέρατα, εκεί κατάλαβε που ήμουνα και που βρέθηκα. Εκεί λοιπόν κατάλαβε το λάθος του και γύρισε πάλι πίσω στον πατέρα του. Έτσι λοιπόν και εμείς θα πρέπει με αφορμή αυτή την πανδημία να δούμε πόσο εύθραστοι είμαστε και όλα αυτά για τα οποία μαλώνουμε, για τα οποία έχουμε διαφορές και πολλές φορές δεν μιλάμε ο ένας στον άλλον. Δεν για μικροπράγματα. Για μικροπράγματα δεν αξίζουν, γιατί η ζωή είναι πολύ μικρή και πολύ εύθραστη και αύριο μπορεί να μην ζούμε. Και δεν αξίζει κανείς να φύγει μαλωμένος με τους άλλους για ασήμαντα πράγματα. Άρα αυτό το μήνυμα είναι το τελευταίο που θα δώσουμε στους τηλεθεατές αυτό απόψε. Θα ήθελα να πω, αυτό θα ήθελα να πω δηλαδή, ότι αυτή η πανδημία να γίνει μια ευκαιρία έτσι να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερη ευχή, κύριε Καραουλάνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και θα συζητήσουμε και σε επόμενες εκπομπές πολύ σημαντικά άλλα θέματα που αφορούν την ψυχική μας υγεία και που πρέπει να δώσουμε σημαντικές πληροφορίες στο κοινό. Με μεγάλη μου χαρά. Καλή χρονιά να έχετε, κύριε Καραλουάνη. Καλή χρονιά και εσάς. Άλλη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Πέμπτη. Να ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο όλους τους συνεργάτες και συντελεστές της εκπομπής μας. Μπορείτε να παρακολουθείτε όλα τα βίντεο της εκπομπής στη σελίδα μας στο Facebook «Θέλω την υγεία μου» και στο κανάλι του YouTube «Άστρα TV». Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.